τον Γιάννη Κουτσομίτη, τώρα τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας, τη σύντομη αυτή η συζήτησή μας, αυτό το πρωινό, από αυτό που έγραψε ο Μιχάλης Τσιντσίνης, από όσα διάβασα μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι ίσως η καλύτερη περιγραφή της χώρας αυτή τη στιγμή που διανύουμε, αυτό τον Αύγουστο του 2017. Και διαβάζω Μιχάλη Τσιντσίνη από την Καθημερινή της Κυριακής, όπου γράφει «Η χώρα μοιάζει να κινείται με τα καμένα λάδια της κλαταρισμένης μεταπολιτευτικής της μηχανής. Θέματα που φαίνονταν προπολού λυμένα, τα άσυλα μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, οι παρελάσεις, οι συμβασιούχοι, η ΕΡΤ, ο ΟΑΣΤ, επιστρέφουν με την ηφαιστιακή ορμή του αποθυμένου από το υπέδαφος της ιστορίας». Υπέροχο, έτσι όπως το διάβασα και όπως τον διαβάζω καθημερινά το Μιχάλη. Πραγματικά νομίζω ότι περιγράφει την κατάσταση που ζούμε. Πράγματα από το παρελθόν που έρχονται μπροστά, δυνατά, διχαστικά, να συντηρήσουν μια αριστερή ατζέντα, να κολλήσουν κάποια αριστερά παράσημα δεξιά και αριστερά. Και το λέω με έμφαση το δεξιά και αριστερά, γιατί υπάρχει αυτή η συμμαχία με τους Ανέλ και τα υπόλοιπα. Γιάννη, τι λες? Συμφωνώ απόλυτα και αυτό έρχεται και δεν θα έλεγα. Πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, τα αποτελέσματα που έγιναν στα τέλη Ιουλίου, και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ποια θα είναι η γραμμή του κυβερνώντος κόμματος από εδώ και πέρα. Βλέποντας ότι έχουν ουσιαστικά περάσει όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εντελώς αντίθετα με την ιδεολογική τους κατεύθυνση στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξουν κάποια αντίβαρα, το λέω σε εισαγωγικά, ναι, αριστερής πολιτικής για να συγκρατήσουν, θα έλεγα, το κομματικό τους ακροατήριο. Κάτσε διότι όμως, για μένα... Γιάννη, αυτά τα αντίβαρα πρέπει να είναι και όσο τόσο για να μην έχει και πρόβλημα με τους ΑΝΕΛ, για να υπάρχει και πλειοψηφία. Δηλαδή αυτό περί τεκνοθεσίας, για παράδειγμα, ή γάμου ομοφύλων... Αριστερό παράσημο το λες, ότι εγώ αριστερά είμαι, εγώ το έφερα και το έβαλα στη συζήτηση, αλλά από τη Βουλή δεν το περνάς. Τουλάχιστον με τους ΑΝΕΛ δεν το περνάς. Ναι, αλλά έχουμε δει σε αντίστοιχες καταστάσεις, όπως ήταν με το σύμφωνο συμβίωσης, ότι πέρασαν αντίστοιχα νομοσχέδια με ψήφους των υπόλοιπων κομμάτων. Κάτσε. Τώρα με μπερδεύεις, γιατί αυτό που μου περιγράφεις είναι συνεργασία με την Τρόικα εσωτερικού. Έχει υπάρξει σε πολλά νομοσχέδια, πέρασαν με ψήφους Ποταμίου, Δημοκρατικής Παράταξης και άλλων. Αυτό έχει ξανασυμβεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα το ξανακάνουν. Αλλά βλέπω ότι υπάρχει, βλέπω τώρα σαν στρατηγική, ότι υπάρχει μια ανάγκη συσπήρωσης ενός στενού κομματικού ακροατηρίου. Για να μην αλωθεί και αυτό και να κρατηθεί σαν μια εφεδρεία πλέον για τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, την επόμενη δηλαδή, που θα είναι πιθανότατα, αν όχι μέσα στην επόμενη χρονιά, στις αρχές του 19. Ναι. Μάθαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού και το μεταδώσαμε από τη τηλεόραση του Sky ότι πρόκειται να μας έλθει και ο Εμμανουέλ Μακρόν την αρχή Σεπτεμβρίου, και όπως διάβαζα και από ένα σημείωμα και μία ανάλυση, θα είναι ένα ισχυρό σημάδι προς την επενδυτική κοινότητα, μεταξύ άλλων προς τους Γάλλους και όχι μόνο, έτσι ώστε να αρχίσουν να έρχονται και τα καραβάνια των επενδυτών που περιμένουν. Ταυτοχρόνως όμως με αυτήν την είδηση έχουμε και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής του Σαββάτου με αυτό το εξαιρετικό θέμα της ελληνικής φαρσοκομωδίας σε σχέση με τις σκουριές. Τελικά πώς? Ναι, και θα προσθέσω και ένα τρίτο που είναι το editorial, το σημερινό, το Financial Times, όπου γράφουν ότι η υπόθεση Γεωργίου θέτησε αμφισβήτηση την μεταρρυθμιστική πορεία της χώρας και την επενδυτική της ικανότητα για το επόμενο διάστημα. Άρα έχουμε σοβαρές αντιφάσεις. Έχουμε από τη μία να περνάνε μέτρα τα οποία είναι συμφωνημένα με τους θεσμούς, αλλά από την άλλη έχουμε στην πράξη ή ακύρωση αυτών των μέτρων ή μη εφαρμογή τους ή ουσιαστικά κάποιες αποφάσεις οι οποίες θέτουν σε αμφισβήτηση την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην επενδυτική χώρα που λέγεται Ελλάδα.
Απολύτως. Απολύτως. Και ένα σχόλιο θέλω, Γιάννη Κουτσομίτη, επειδή ασχολείσαι και με αυτό έτσι, το θέμα αρκετά, με το ζήτημα της κεντροαριστεράς. Πώς βλέπεις και πώς αποτιμάς αυτή την κινητικότητα μεταξύ άλλων και με την εκπεφρασμένη πλέον βούληση του κυρίου Καμίνη να κατέβει στο στίβο της για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Τον κύριο Καμίνη τον εκτιμώ, τον γνωρίζω χρόνια. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως έχει κάνει εξυγίανση των οικονομικών δικών Αθήνα. Αυτό όμως για μένα δεν ξέρω αν είναι αρκετό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ηγέτη αυτού του χώρου του συγκεκριμένου. Γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρές αγκυλώσεις, περισσότερο πιστεύω ιδεολογικές, αλλά θα τις έλεγα καθαρά και παραταξιακές και με επίπεδο συμβόλων, και θα παρέπεμβα και στο σημερινό πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, όπου ο Κώστας Λαλιώτης καλεί σε μια συστράτευση κατά της δεξιάς του νεφιλελευθερισμού και όλων αυτών των κακών δεινών. Άρα θα έλεγα ότι θα υπάρξουν σοβαρά διλήμματα και πολιτικού αφηγήματος και διαχείρισης όλου αυτού του κόσμου, ο οποίος είναι συνηθισμένος στο σύμβολο του ανατέλλοντος πράσινου ηλίου. Μάλιστα. Γιάννη Κουτσομίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.